Είναι ο Δημήτρης Καρασαβίδης, υποστράτηγος, συντονιστής επιχειρήσεων Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Στις 8:43 σήμερα το πρωί ειδοποιηθήκαμε με μια πυρκαγιά στη βιοκλινική, στην οδό Μητροπόλεως, στον ηλιόροφο, σε μονάδα αποστήρωσης. Έγινε μεγάλη κινητοποίηση από την υπηρεσία μας. 10 οχήματα, εκ των οποίων τα δύο ήταν ειδικά, ειδικό βραχιοδοφόρο και ειδικό όχημα πλήρωσης αναπληρωτικών συστημών. 30 πυροσβέστες, συν 4 πληθυντικά οχήματα των διοικητών, των σταθμών, των υπηρεσιών και της περιφέρειας. Το δείγαμε άμεσα στην κατάρτιση της πυρκαγιάς. Έγινε ομαλά ασφαλή μεταφορά και ασθενών, ανακαίνωση ελεκτρικού προσωπικού σε χώρους που ήταν ασφαλείς, πάνω από 40 άτομα. Τελευταία μεταφέραμε μία ασθενή που είναι εκλογημένη από τον Τρίτο Όχο με την κρίση χωρίου. Κατεβάσαμε από το κλιμακοστάσιο της κλινικής και με την κρίση χωρίου παρελήφθη από τον αστυνομικό του ΕΚΑ για να μεταβεί σε ένα νοσοκομείο. Ένα-δύο προβληματάκια που παρουσιάστηκαν, αναπνευστικά προβλήματα από κάποιους ασθενείς, νομίζω δεν ήταν κάτι ιδιαίτερο, πήγαν στο νοσοκομείο και γύρισαν κανονικά πίσω στην κλινική. Θέλω να πω ότι όλη η επιχείρηση έγινε με την επιτυχία. Που έγινε ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Εντάξει, υπάρχει και τέτοια συνεργασία και με το ελληνικό και το νοσηλευτικό προσωπικό της κλινικής. Και από εκεί και πέρα όλα πήγαν κατευθείαν και δεν είχαν απώλεια σε ανθρώπινες ζωές. Αυτό είναι το βασικό και το ζητούμενο. Σε ποιο χώρο δηλώθηκε η πυρκαγιά, σε ποιο χώρο? Ήταν στον Ημιόργο, στη μονάδα αποστήρωσης. Επεκτάθηκε στην πρασία που λένε. Επεκτάθηκε, δεν επεκτάθηκε η πυρκαγιά. Απλά φανταστείτε ότι όταν υπάρχει μια κλινική, εντάξει, που έχει πάρα πολλούς ορόφους, σε μια ορόφους υπάρχουν ασθενείς, υπάρχει αντικό νοσηλευτικό προσωπικό. Παρότι υπάρχουν πυροδιαμερίσματα σε όλο το χώρο της κλινικής, ωστόσο κάποιοι από το φόβο ανοίξανε τις πόρτες της πυροασφαλείας, οπότε υπήρχε η στροή καπνού σε κάποιους χώρους. Μπήκαμε μέσα, αερίσαμε όλους τους χώρους, ελέγξαμε όλους τους χώρους όπου χρειαζόταν βοήθεια την παρήχαμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και εξελίχθηκαν όλα ομαλά. Πόσα άτομα είχε γενικότερα το κτίριο εκεί τώρα? Δεν μπορώ να ξέρω πόσα. Είπε 100 άτομα. Περισσότερους από 40 τους οδηγήσαμε σε ασφαλή χώρο. Τελείωσε τώρα. Έχει τελειώσει όλη η επιχείρηση. Εντάξει, τώρα για να παραδοθεί να λειτουργήσει. Αυτό είναι θέμα των ειδικών τεχνικών ασφαλείας. Εντάξει, από εμάς σιγά σιγά που τη βλέπετε να αποχωρήσει όλα τα οχήματα, να αποχωρήσει και έξω από τους πρώτους σταθμούς. Αυτά. Γιατρός μας είπε ότι άκουσε και έκρηξη. Δεν μπορώ να το ξέρω αυτό. Δεν ξέρω. Μάλιστα.